κρίθηκαν συνταγματικά. Ο ενιαίος χαρακτήρας του ΕΦΚΑ, αυτό που λέγατε κύριε Κουτρουμάνη, ένα ταμείο για όλους. Ένα ταμείο και ένας ασφάλισης, έτσι μιλάμε. Βασικό γιατί αυτό, υπάρχουν... κρίθηκε συνταγματικό. Φυσικά. Η διάκριση παλαιών και νέων ασφαλισμένων. Την αποδέχεται το ταμείο ως συνταγματική... Παλαιών και το, νέων το συνταξιούχων. Συνταξιούχων. Ναι. Ασφαλισμένων με την έννοια... των συνταξιούχων. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, αυτό το κομμάτι βέβαια πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Γιατί? Γιατί η απόφαση λέει ότι για τους νέους συνταξιούχους τα ποσοστά αναπλήρωσης δεν είναι αναλογικά. Mm-hmm. Άρα ναι, η διάκριση υπάρχει, αλλά υπάρχει να βάλουμε ένα αστερίσκο γιατί πρέπει η κυβέρνηση μετά την απόφαση να κάνει μια αναπροσαρμογή των συντελεστών, άρα να υπολογίσει με ευνοϊκότερο τρόπο από αυτόν που υπολογίζονται μέχρι τώρα η συντάξη των νέων συνταξιούχων. Απορία. Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα αλλάξουν? Φυσικά πρέπει να αλλάξουν. Με βάση την απόφαση μιλάμε πάντα. Πρακτικά αυτό άλλος, τι ανατροπές φέρνει στα όσα ξέρει ο καθένας. Ξέρετε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των παλιών και νέων συνταξιούχων. Σωστό. Αυτό πάει το να χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί. Ωραία. Πρέπει να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο σύστημα. Στα συνταγματικά, ο επανυπολογισμός με βάση τη σύνταξη 31η 12 14 οριακά. Οριακά. Τι σημαίνει αυτό? Κρίθηκε. Σημαίνει ότι καταρχήν υπήρξε, όπως φαίνεται, μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Ναι. Και ήταν και το ένα από τα κρισιμότερα. Δηλαδή, σωστά έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων. Σωστά έγινε. Η πλειοψηφία λέει, έστω και ωραία, ότι έγινε σωστά. Mm-hmm. Γιατί θα έπρεπε να μοιραστούν τα βάρη και στους παλιούς και στους νέους. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έγινε μεν ο επανυπολογισμός, προσδιορίστηκε η προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά παραμένει για τους παλιούς. Παραμένει για τους παλιούς, για τους νέους. Για τους νέους δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερη συντάξη, αλλά εδώ έρχεται το άλλο μέρος της απόφασης. Εδώ έχουμε αρχή ανισότητας όμως τώρα. Ναι. Και υπάρχει και μια αντίφαση. Υπάρχει αυτή η διάκριση όμως. Και υπάρχει και μια αντίφαση. Συνταγματική. Που λέει τι, ότι από τη μία πλευρά λέμε ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων. Από την άλλη, λέμε ότι ο επανυπολογισμός είναι σωστός. Υφίσταται και παραμένει. Πώς γίνεται όμως οξύμορο. Να έχεις κρίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον υπολογισμό και δεν υπάρχει με τον επανυπολογισμό. Θα πρέπει να είναι δούμε. Είναι εφαρμόσιμο αυτό στην πράξη, έτσι όπως το εξηγείτε? Μπορεί να λειτουργήσει? Ναι, κοιτάξτε, αυτό και όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε ουσιαστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν άμεσα τους επόμενους μήνες. Παρεμβάσεις, αλλαγές σημαντικές στο ασφαλιστικό. Πάμε στα αντισυνταγματικά τώρα. Ποσοστό 20% εισφορές στους επαγγελματίες έχουν ήδη μειωθεί σε 13%. Ερώτημα τώρα. Εδώ ρωτούσα και το πρωί τον Κωστή τον Μπλάτζο. Κύριε Μαυρονά, κύριε Κουτρουμάνη, θα δεχτούν πίσω στην τσέπη τους λεφτά, χρήματα ή αυτοαπασχολούμενοι που θα δουν μείωση των εισφορών? Ναι, εδώ καταρχήν δεν υπάρχει αναδρομικότητα, έτσι. Ναι. Ό,τι γίνει θα αφορά από τώρα και μετά τις εισφορές. Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι και η εκτίμησή μου είναι ότι θα αποδεσμευτούν οι εισφορές από τα εισοδήματα. Ναι. Θα υπάρξουν εισφορές όπως ήταν παλιότερα με ασφαλιστικές κατηγορίες. Με το ποσοστό που πληρώναμε. Με το ένα ποσό που πληρώναμε. Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πέρα από τα προβλήματα που έχει την δυσαναλογία εισφορών παροχών, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από το γεγονός ότι ερχόμαστε να πληρώσουμε φέτος για εισφορές και εισοδήματα που πρόπερση. Είχαμε αποκτήσει πριν από 2 χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που σας ρώτησα... Εδώ όμως, κοιτάξτε, υπάρχει το 13,33% είναι σήμερα. Ναι. Και πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση, να γίνει 6,67%. Από αυτό το υπόλοιπο, από το 13 μέχρι το 6, τα λεφτά αυτά θα πάνε στην τσέπη? Όχι, δεν μιλάμε για αναδρομικά. Δεν μιλάμε για λοιπόν ότι αν κάποιος πλήρωνε σήμερα 185 ευρώ για αυτή την εισφορά, ότι πρέπει να πληρώσει τα μισά. Εδώ αυτό μπαίνει ερώτημα όμως. Δεν το συμμερίζεστε. Αυξήσεις σε συντάξεις. Βέβαια δεν μιλάω για τους αυτοαπασχολούμενους τώρα, για τις συντάξεις. Και νέο ασφαλιστικό με σφραγίδαστε έρχονται αυξήσεις στις συντάξεις. Ναι, έρχονται. Στις συντάξεις έρχονται. Και στις επικουρικές. Για πείτε. Στις επικουρικές έχουμε την περίπτωση, τη μεγάλη ομάδα των 260.000 περίπου. Άνω των 1.300 σύνολο. Λοιπόν, κύριε επικουρική. Εκεί λοιπόν είδαν τις επικουρικές να μειώνονται 49, 48, 50%. Η επόμενη κάρτα μας. Άρα, εκεί ναι, θα δουν αυξήσεις, όχι αναδρομικά, λέει εδώ, λοιπόν, η απόφαση. Οι νέες επικουρικές κρίθηκαν αντισυνταγματικές διότι δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, αυτό αφορά το σύνολο των επικουρικών. Το σύνολο. Άρα,
πρέπει να υπάρξουν διατάξεις καινούργιες για να πατάνε πάνω σε αυτές για το σύνολο των επικουρικών. Και επί του συγκεκριμένου τώρα για το αν θα πάρουν ή όχι αυξήσεις, ειδικά αυτή η ομάδα. Οι 266.000. Οι οποίοι βέβαια θα δουν αυξήσεις. Τι τάξεως? Τη τάξεως των 120-130 ευρώ. Γιατί? Το μήνα. Το μήνα, γιατί. Άρα για 266.000 συνταξιούχους με άθροιμα σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ, κύριας επικουρικής, έρχονται αυξήσεις από πότε, κύριε Κουτρουμάνη? Λογικά μέσα στο επόμενο εξάμηνο, γιατί αυτό προβλέπει και η απόφαση ότι πρέπει. Εδώ αναδρομικά υπάρχουν? Όχι. Όχι. Άπαξ διαπαντός βέβαια, και εδώ. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουν κάνει αρκετοί συνταξιούχοι πρόσφυγες. Τι θα γίνει με αυτούς που προσέφυγαν? Και εδώ ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ναι. Δηλαδή, τι θα γίνει αν κάποιος έχει προσφύγει. Έβλεπα ότι είναι 122 άτομα. Γιατί μιλάμε για την περίοδο από 1η έκτου του 2016. Ακριβώς. Τι θα γίνει με αυτά τα 122 άτομα? Και υπάρχουν και αποφάσεις από πρωτοδικία, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν αποφάσεις και οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμοστούν. Τώρα, αυτό δεν ανοίγει τώρα όμως δρόμο και δεν είναι μπούσουλες και για τους άλλους. Πάλι δεν έχουμε εδώ ανισονομία, ανισοπολιτεία. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι, αν μου επιτρέπετε, δεν έχουν υποβάλει, δεν έχουν κάνει αγωγή όλοι οι ασφαλισμένοι. Έχουν ακριβώς. Υποβάλει λίγοι την έχουν αίτηση κάνει για να διακόψουν την παραγραφή. 122 αλλά άτομα, αυτή, κύριε Παπαδογιωργάκη. Λίγοι έχουν κάνει. Αυτοί, οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, τι θα ισχύσει? Κατά τη γνώμη αυτό είναι μεγάλο θα θέμα. Θα έπρεπε να γίνει, να δοθεί αναδρομικά, γιατί δεν μιλάμε για πολλά χρόνια. Μιλάμε από το 2016, έτσι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει 35-40 χρόνια και έχουν καταλήξει σε μια σύνταξη επικουρική των 120-130 ευρώ, έτσι, τη μισή, και άλλοι συνταξιούχοι με 20 χρόνια παίρνουν 170-180 ευρώ.